Δεν αλλάζουμε επιλογή. Αλλάξαμε διεύθυνση. Ανδρικό και γυναικείο ντύσιμο Κούφης. Τώρα, Αγίου Ανδρέου 54 και Ερμού. Οι πάγκοι στήθηκαν στην Τριωναβάχων. Το ζήτημα είναι ποιοι τους διαχειρίζονται. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πάτρας Γιώργο Ρόρο, αρκετοί από τους μητροπολιτές δεν είναι πατρινοί. Είναι Αθηναίοι ή από άλλες περιοχές. Μάλιστα, κάποιοι έχουν νοικιάσει άδειες από αυτούς που νόμιμα τις κατέχουν για να μπορέσουν να γλιτώσουν τον έλεγχο. Να πούμε ότι εμείς δώσαμε 70 ήταν οι θέσεις που αποφάσισε κάθε χρόνο που αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Φέτος αυτοί που πήραν ήταν λιγότεροι. Είναι νομίζω γύρω στους 63. Ναι. Τους οποίους όλους όσους δώσαμε άδεια έχουμε αποστείλει συγκεκριμένη λίστα με τα ονόματά τους και στην αστυνομική διεύθυνση. Άρα η αστυνομική διεύθυνση ξέρει ποιοι έχουν πάρει άδεια από το Δήμο και δεν μπορούν να γυρνάνε σε οποιαδήποτε σημεία της πόλης, στην πλατεία Γεωργίου που ακούω, είτε στην Αγίου Νικολάου, είναι μόνο για την Τριωναβάχων. Και αφού γνωρίζετε το πρόβλημα ότι οι άδειες θα μεταπολιθούν, γιατί μπορεί εσείς να δίνετε σε κάποιον από κάποια οργάνωση άδεια, αλλά γνωρίζετε ότι αυτός δεν θα πάει να αγοράσει εμπορεύματα για να τα πουλήσει τα Χριστούγεννα ή το ΠΑΣ ή την Πρωτοχρονιά και από αυτά να οικονομήσει κάποια χρήματα και ό,τι του μείνει στόκ να το έχει για την επόμενη χρονιά. Ξέρετε και πέρυσι σας είχε καταγγελθεί και επώνυμα είχε καταγγελθεί και δυστυχώς κουκουλώθηκε η όλη υπόθεση, όχι με ευθύνη δική σας, κουκουλώθηκε γιατί εκεί γνωρίζετε τις λαϊκές αγορές και στους βουναμάδες ότι επικρατούν άλλοι νόμοι πέραν των νομίμων. Τηλεοπτικό συνεργείο του Patras TV βρέθηκε στο σημείο. Μέχρι και Πακιστανούς που έχουν πάρει στη δούλεψή τους, αγνώστου προελεύσεως μικροπολιτές, βρίσκονται πίσω από τους πάγκους. Προφανώς για ελάχιστα χρήματα τους απασχολούν όλη την ημέρα. Εγώ δουλεύω εδώ. Είσαι από πού? Μπαγκλαντές. Αλλά μένεις Πάτρα, Αθήνα, από πού έρχεσαι? Έρχεσαι ένα Αθήνα, μετά Αθήνα είναι φύγε. Από Αθήνα είναι εδώ. Ναι, Αθήνα, ναι. Και θα μείνετε μέχρι από το χρονιά κανονικά? Ναι, κανονικά. Είσαι μόνος σου με τον... Όχι, παιδί, άλλο παιδί εκεί. Άλλον έναν σαν εσένα, ναι, άλλο ένα αποντικό είναι. Από Μπαγκλαντές? Ναι, Μπαγκλαντές. Χρησιμοποιούν κάποιους άτομα για να κάνουν αυτή τη δουλειά, εντάξει, δεν είναι... Ναι, κάτι πρέπει να κάνουν για αυτό, ως Δήμος εννοώ. Το ότι θα κάνουν κάποιοι μπορεί να έχουν και κάποιους από αυτούς έχουν δικαίωμα να έχουν κάποιο άτομο, σαν υπάλληλό τους μπορεί κάποιοι να έχουν... Ακόμα και οι θέσεις που δίνονται, πέρυσι ζητούσαν να πληρωθούν για να σε βάλω, λέει, σε αυτή τη θέση θα μου δώσεις τόσα χρήματα, αλλιώς θα πας με τους Πακιστανούς. Δεν το ξέρετε αυτό, δεν σας το καταγγείλανε κύριε Μελά? Είναι γνωστά αυτά. Ο Εμπορικός Σύλλογος καταγγέλει πως σε πολλές περιπτώσεις στείνεται ολόκληρη βιομηχανία πίσω από τους μικροπολιτές και ζητά ελέγχους από την αστυνομία, τον Δήμο και τις άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Ζητά επίσης να γίνει ταυτοποίηση των ονομάτων των μικροπολιτών ώστε να μην έχουμε τέτοια φαινόμενα. Εδώ η Δημοτική Αρχή, αν δεν αρχίσει από σήμερα ελέγχους και δεν διώξει αυτούς που πολλούν εμπορεύματα, γιατί εδώ η απόφαση λέει θα πρέπει να πολλούν γλυκίσματα, ζαχαρόδι, και μικρό, και εντάξει, και δωράκια, και δωράκια. Ήδη χριστουγεννιάτικα στολίδια, παιδικά στολίδια, παλόνια, ναι. Εδώ έχουμε πιτζάμες, παπούτσα, ρούχα.